πραγματικά με συγκίνησε και επίσης η δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία δεν έχει σημασία πόσο και αν θα καταρρίψουμε την καλύτερη και μεγαλύτερη πλατεία της χώρας μας, γιατί έτσι θα λέγαμε στο τέλος, αλλά σημασία έχει το μήνυμα που στέλνουμε. Και σήμερα λέμε δύο πράγματα. Δήμαρχε, κόψε το κεφάλι σου να καθαρίζεις την πόλη, αλλά και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι καθαρή. Άρα, αυτό τι λέγεται? Λέγεται προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ενδιαφέρεται για τα αδέσποτα, να ενδιαφέρεται για την καθαριότητα, να προσέχουμε να κάνουμε την ανακύκλωση. Ξέρει κανένας ανακύκλωση τι ακριβώς είναι, ό,τι γενικά. Τώρα να με το πω τώρα. Ελεύθερα. Πείτε ότι δεν προλάβαμε να πούμε να πιούμε τον καφέ μαζί. Μισό λεπτό. Από εδώ και μετά εκεί. Νομίζω ότι όσο το πούμε κάτι, δεν είναι μόνο για αυτό που λες είναι η πεμπτουσία της ανακύκλωσης. Δηλαδή, γιατί κάνουμε ανακύκλωση? Για να μαζεύουμε, να ξεχωρίζουμε τα απορρίμματα, να τα ξεχωρίζουμε και αφού τα ξεχωρίσουμε, να τα βάζουμε σε μια επεξεργασία, ώστε να, αυτό το υλικό που μένει να χρησιμοποιείται, και να μην πηγαίνει για θάψιμο και να... Thank you.